τιμής αυτούς που φυλάνε θερμοπύλες. Πάντα θα υπάρχουν θερμοπύλες για φύλαξη. Πάντα θα υπάρχουν πρόθυμοι πέρκαλοι να παλέψουν για την ελευθερία. Δεν ξέρω με σιγουριά αν ο εφιάλτης ήταν υπαρκτός. Ξέρω σίγουρα ότι ο ταξίαρχος Ιωαννίδης ήταν υπαρκτός, άνοιξε τις πόρτες να διαβεί ο Ατθήλας στην Κύπρο. Ξέρω επίσης ότι τα παιδιά της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου πολέμησαν σαν Λεωνίδες για να μην πέσει η Λευκωσία στα χέρια των Τούρκων εισβολέων. Ήμουνα κι εγώ εκεί, μάρτυρας για τη θυσία του Λευτέρη του Άνθη, είχα την ίδια αγωνία με τον στρατηγό Δελή για τους άντρες του, για την τύχη τους αν έπεφταν στα χέρια των Τούρκων εχμάλωτοι. Στα χαρακόμματα του Γερόλακου μαζί με τους συντρόφους μου κρατήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή τη γραμμή άμυνας της Λευκωσίας αδιάρρηκτη. Η χαμένη αξιοπρέπεια της Χούντας των Αθηνών δεν μας πτώησε, κρατώντας ψηλά το ηθικό των αγωνιστών της ελευθερίας, τόσο της ελληνικής δύναμης όσο και της εθνικής φρουράς, προσπαθήσαμε να ξαναβρούμε την αξιοπρέπεια που χάθηκε στο πραξικόπημα. Τιμούμε σήμερα αυτά τα παλικάρια. Η Κέρκυρα έχει την τιμητική της θέση. Θα το διαπιστώσετε σε λίγο. Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας για τη στάση του στο κυπριακό ζήτημα και να τον ευχαριστήσω για τον ξεκάθαρο τρόπο που μίλησε στον Τούρκο ομόλογό του στην Τουρκία. Πρέπει η Τουρκία επιτέλους να καταλάβει ότι είναι τυχερή που έχει γείτονες τους Έλληνες. Που σε κάθε φυσική καταστροφή τρέχουν να βοηθήσουν τον λαό της, είτε πρόκειται για φωτιά, είτε πρόκειται για σεισμό. Πρέπει να τους αναγκάσουμε να μας σεβαστούν. Αλλιώς θα ξέρουμε ποιον τα βάζουν. Αξιότιμε κύριε πρέσβη, αγαπητοί φίλοι της Κύπρου και της Κέρκυρας, οι φίλοι της ελευθερίας, τον Ιούλιο του 1974 η πράσινη γραμμή που χάραξαν οι Άγγλοι για να μας μοιράσουν.